Κυρίε και κύριοι καλό μεσημέρι. Είμαι η Χριστίνα Κουσουνή και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Μία από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Το κόστο δανεισμού θα παραμείνει υψηλό για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμό, επανέλαβε η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Χριστίν Λαγκάρτ. Οι μελλοντικέ αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκια θα καθοριστούν σε αρκετά περιοριστικά επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε η Λαγκάρτ σε συνέδριο στη Φραγκφούρτη. Η επιμονή των κεντρικών τραπεζών να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία σε πλήρη ύφεση, προειδοποιεί η έκθεση τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, καλώντα σε αναθεώρηση των στόχων του, υιοθετώντα μια στάση που ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη. Επιδεικνύοντα στοιχεία για μια επικείμενη κρίση χρέου στι φτωχέ χώρε, η έκθεση αναφέρει ότι οι απότομε αυξήσει των επιτοκίων από τι μεγάλε κεντρικέ τράπεζε έχουν επιδεινώσει τι ανισότητε και μείωσαν τι επενδύσει. Φωτιέ ανάβει το οικονομικό επιτελείο. Η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για επαναφορά των συντάξεων των, δικαστων, των δικαστών στα επίπεδα πριν από το 2012 για όσου είχαν προσφύγει στο ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι συντάξει των δικαστικών πρέπει να αυξηθούν κατά 40%. Ο Υπουργό Εθνική Οικονομία Κωστή Χατζηδάκη ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αφορά μόνο όσου έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Ο Υπουργό Εργασία, Άδωνη Γιάννη Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, λέγοντα χαρακτηριστικά τα δικαστήρια δεν μπορούν να ασκούν δημοσιονομική πολιτική, υπάρχει θέμα κοινωνική δικαιοσύνη. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργό Εργασία Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντα πριν από λίγο στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική και την Νικόλα Λιβαδάρη. Το ερώτημα είναι. Σε πρώτο στάδιο, αν αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να ισχύσει για όλους τους δικαστές, του συνταξιούχου δικαστέ. Οπότε εκεί εκ των πραγμάτων δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Προφανώ δεν θα έχει αναδρομική ισχύ αυτό. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι το ότι αν αυτό ισχύει για του δικαστέ, μπαίνει ένα εύλογο ερώτημα. Για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, γιατί να μην ισχύει αυτό. Και αν ισχύει για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, τι θέλουμε, θέλουμε την επόμενη χρεοκοπία μα τόσο σύντομα. Αλλάζουμε θέμα. Στην Γρανάδα, όπου θα συμμετάσχει στην Τρίτη Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, μεταβαίνει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο θα λάβει μέρο στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντίθετα, ο πρόεδρο τη Τουρκία, Ρτζέπ Ταγί Περντογάν, δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο, επικαλούμενο ασθένεια η οποία από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωση θεωρείται ω διπλωματική. Συνεδριάζει σήμερα στι 4.30 και μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά υπό τον Στέφανο Κασελάκη. Οι εργασία τη συνεδρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τη Γερουσίας, θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος. Στη συνεδρίαση αναμένεται να γίνουν γνωστά τα ονόματα του Προεδρείου τη κοινοβουλευτική ομάδα. Μέσω 22.722 συσκευών, που αποτελούν μέρη του Συστήματο Ασφαλού Μετάδοση Αποτελεσμάτων, θα γίνει η τροφοδότηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από όλη την Ελλάδα προ το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθώ τα ψηφοδέλτια είναι αρκετά μεγάλα, δεν μπορεί να γίνει ακριβή πρόβλεψη, αλλά ο στόχο είναι γύρω στι 10.30 το βράδυ να μπορεί να δοθεί η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματο για τι περιφέρειε και τουλάχιστον του έξι μεγάλου οδήμου τη χώρα, δηλαδή για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Ηράκλειο, Πάτρα και Λάρισα, εξήγησε ο διευθυντή του έργου τη Singular Logic στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ηλία Γιαννίτσιο. Τη συνεργασία για την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων τη Ανατολική Μεσογείου προτού επιτευχθεί πολιτική λύση στην Κύπρο, προέκρινε σήμερα ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποδεχόμενο τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών του Ψευδοκράτου Ταχσίν Ερτούγλογλου στην Τουρκία. Το να περιμένουμε την τελική λύση στο νησί προκειμένου να επωφεληθούμε από τους ενεργειακούς σπόρους της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι επωφελές ούτε για την περιοχή ούτε και για τον κόσμο, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν φέρνοντας ως παράδειγμα την Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει μια παρόμοια συμφωνία για την ενέργεια στην περιοχή. Το ελληνικό μπάσκετ και ο ελληνικό αθλητισμό στο σύνολό του πενθεί την απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο Ξανθό, όπω ήταν το προσωνύμιο του, υπήρξε από του μεγαλύτερου Έλληνε προπονητέ μπάσκετ, συνέδεσε δε το όνομά του με τι μεγαλύτερε ομάδε, τον Άρη και Ολυμπιακού, τι δεκαετίε του 80 και του 90. Τα τελευταία χρόνια η υγεία του είχε κλονιστεί από προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στις 4. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι τη ναυτεμπορικης Ακολουθεί δύο ώρε ανάλυση τη επικαιρότητα στην εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιπακόπουλο. Από όλου εμά, μπροστά και πίσω από τι κάμερε, καλό σα μεσημέρι.